ένα πρέπει να θυμάσαι. Δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες όσο υπάρχουν άνθρωποι που τις τιμούν. Μέσα από φωτογραφίες, κοιμήλια, συνταγές, μυρωδιές, μουσικές και συζητήσεις θα θυμάται πάντα η οικογένεια της Ελευθερίας Χατζάκη τη Μικρά Ασία. Τι κι αν η ίδια μαζί με την αδερφή της Ουρανία Χατζάκη να μην έχουν βρεθεί ποτέ σε αυτή, ωστόσο την αισθάνονται σαν πατρίδα τους και έχουν βιώσει τον πόνο των προγόνων τους μέσα από ιστορίες που τη συντροφεύουν από παιδιά. Γιατί και εγώ κάπως, ενώ δεν το έχω ζήσει, έχω κι εγώ την ίδια πικρία, την κουβαλάω κι εγώ. Κανείς δεν κοιμόταν σε τούτη την πόλη. Παρέες μαζευόντουσαν, βεγγέρες το βράδυ, με σίκα και καρύπια. Μία όμορφη ζεστασιά έδινε τη βραδιά από το μαγκάλι. Έπαιζαν ούτι και κλαρίνο και βαρούσαν το ταψί. Χόρευαν καρσιλαμά, σιρούκ και μπάλους, χορούς κυρίως σταυρωτούς. Παλιές φωτογραφίες που έπεσαν στα χέρια της οικογένειας Χατζάκη έδωσαν το ερέθισμα για τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ με αφορμή και την επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής που πλησιάζει. Ένα αφιέρωμα σε όλους τους αγαπημένους τους προγόνους, οι οποίοι αφού ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους, κράτησαν ζωντανές τις μνήμες μένοντας πιστοί στις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Σηκώνονταν κάθε πρωί η γιαγιά μου, ας πούμε, η προγιαγιά μου και έφτιαχνε τον τραχανά, μόνη της, όπως το κάναν τότε. Τα ήθη και τα έθιμα που κουβαλούσαμε σίγουρα ήταν συνταγές που υπήρχαν και κάνανε εκείνη την περίοδο. Επειδή δεν υπήρχαν παιχνίδια, οι γυναίκες και οι νοικοκυρές καταπιανόντουσαν με το αλεύρι και το νερό και φτιάχνανε πουλάκια, διακοσμητικά για τα παιδιά. Για να γιατρέψω την πληγή μου που έχω μέσα στην καρδιά. Όταν βλέπαμε τα πλάνα στο μοντάζ και ειδικά τη σκηνή με τη θεία την Παρή που τραγουδούσε, αυθόρμητα ειδικά τα κορίτσια συγκινηθήκανε πάρα πολύ, γιατί το νιώσανε, αυτό το τραγούδι το νιώσανε μέσα τους. Και με πήρανε και εμένα λίγο τα σκάγια. Στην υλοποίηση του βίντεο συμμετείχε και η μικρότερη της οικογένειας, η ανιψιά της Ελευθερίας, Γεωργία Κριτσοτάκη. Τραγουδώντας με τη γιαγιά της ένα μικρασιάτικο τραγούδι, ρίχνουν τίτλους τέλους στο ντοκιμαντέρ με το πιο όμορφο τρόπο. Ήμπαλα, ήμπαλα, ό,